Το 2009 ήταν 5,5 δις. Το 2009 τα κόκκινα στεγαστικά, μιας και τσακωνόμαστε, ντροπή μας, αλλά πρέπει να δώσουμε τα νούμερα. Τα στεγαστικά το 2009, μόνο τα στεγαστικά ήταν 5,5 δις. Τα παρέδωσε ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη, 19,300. Δεκέμβριο του 2014. Στεγαστικά δάνεια κόκκινα. Κόκκινα. 5,5, 19,300. 400.000 είναι σωστό το νούμερο. 5,5 δις, 19,300. Εσύ μου λες το νούμερο, αλλά εγώ σου λέω τι είναι 400.000. Πήρατε 22 δις κόκκινα δάνεια σούμα, μαζί με στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά. Και παραδώσατε 78. Εσύ μου λέτε νούμερα, εγώ σας λέω ανθρώπους. Εγώ λέω λοιπόν άνθρωποι. Πίσω από τα νούμερα των 78 δις και των 53 δις κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι άνθρωποι, τους οποίους καταστρέψατε. Τι λέτε κύριε Βασίλη, τι λέτε κύριε οικονόμου. Τους τραπεζίτες αφορούν. 53 δις. 400.000 κόκκινα δάνεια ανθρώπων. Αυτές οι 400.000 περιπτώσεις. Μας ενδιαφέρουν αυτοί ή μας ενδιαφέρουν τα λεφτά? Όλοι μας ενδιαφέρουν. Όλοι μας ενδιαφέρουν. Όχι, θα επιλέξετε. Όχι, εγώ επιλέγω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι και εσύ έχεις δίκιο και εγώ έχω δίκιο όμως. Διότι εσύ, εσύ λες μόνο για τα στεγαστικά. Όταν έχουμε όμως και 25 δις. Εγώ μιλάω για πρώτη κατοικία, πραγματικά. Και περίμενε. 47 δισεκατομμύρια το 2014 ήταν τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Τα επιχειρηματικά έχουν ανθρώπους από πίσω, να σα ρωτήσω εγώ ή δεν έχουν? Πόσους? Χιλιάδες οικογένειες, περισσότερες από τα στεγαστικά. Δεκαπλάσιος είναι ο πολλαπλασιαστής στα επιχειρηματικά από τις οικογένειες. Λοιπόν. Και να πούμε το εξής, να πούμε δύο πράγματα για το Δούνο του. Πες το Δούνο του, τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 18 είναι να του δώσουμε 5,5 δις. Να το πούμε το νούμερο. 5,5 δις μέχρι τον Αύγουστο 18. Είναι να του δώσουμε μέχρι το 26, τα υπόλοιπα μέχρι τα 23 που μας έχουν μείνει για να το ξεπληρώσουμε. Το Δούνο του, δυστυχώς, το πληρώνουμε με 4,25. Τόκο. Ευτυχώς, το άλλο προς το παρόν το πληρώνουμε με ένα 30 το καινούριο το πλαφόν που πήραμε. Τα 60-70, όχι τα 86, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Χάρη, δηλαδή. Αυτό. Τι λέω τώρα. Χάρη. Αυτό, όχι. Το Δούνου του το ξεπληρώνουμε τα 5,5. Αντί να τα πληρώσουμε με 4% σε 3 χρόνια, τα πληρώνουμε με 1% σε 32,5. Λοιπόν. Και τα υπόλοιπα 53. Δεν θα το διώξουμε, δηλαδή. Φυσικά. Αυτό πρέπει να πάρουμε συγχαρητήρια. Μακάρι να το κάναν και άλλοι. Προσέξτε τι λέω. Τα 54 δις λήγανε μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Και εμείς τα πήγαμε σε 32,5 χρόνια με 1%. Τον κύριο Καρά, παρακαλώ. Έχουμε ένα περιθώριο και να απαντήσω την ερώτησή σου στον κύριο Πουλάκη για το Δούνο του. Το Δούνο του ανέκαθεν. Με ενδιαφέρει η κοινωνία, εμένα. Έχει ένα ρόλο. Συμφωνώ. Το Δούνο του. Αυτό το κενό. Αυτό που καταφέραμε. Το να κουρέψουμε άμεσα αυτό το χρέος των 54 δις και να το στείλουμε στα 32 χρόνια με 1%. Και συγχρόνως. Εάν καταφέρουμε, εφόσον έχουμε λεφτά για να πληρώσουμε το Δούνο του, να μην το έχουμε στα πόδια μας, πληρωμένο τα 5,5 δις, μπορούμε να μην το έχουμε. Διότι το Δούνο του έχει ένα ρόλο ανέκαθεν στο καταστατικό του. Έναν, δίνει δάνειο γέφυρα, βάζει μέτρα για να κάνει αυτό που πρέπει. Στον κύριο Καρά, παρακαλώ, γρήγορα. Άρα καλό είναι να φύγει το Δούνο του. Πρέπει να το ξοφλήσουμε. Είναι καλό. Όσο δεν το ξοφλάμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Αυτό λέτε, κύριε Καρά. Όχι. Μα έχουμε χρήματα να το ξοφλήσουμε, τα πήραμε. Μα τα πήραμε τον Ιούλιο. Δεν τα είδαμε ακόμα. Όχι, τα πήραμε τον Ιούλιο. Είναι μέσα στα ένα δεύτερο θέμα. Πέστε το. Ένα δεύτερο. Αύξηση ασφαλιστικών